Κύριε Άνοπλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σκιαδόπουλε. Προσπάθησα να απομνημονεύσω έτσι κάποιες αυτιδιότητες σας για να δούμε. Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Διευθυντής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, επίτιμος νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών, μέλος της ελληνικής ομάδας του Διαρκούς Διευθυντικού Δικαστηρίου της Χάγης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών και αντιπρόσωπος του ΟΗΕ για το δίκαιο. Στον ΟΗΕ για το δίκαιο του διαστήματος. Είναι μερικές από τις ιδιότητες, δεν ξέρω αν. Δεν μπόρεσα να τις απομνημονεύσω όλες, το συγγνώμη. Θα έπρεπε να έχω μια χαρτούρα να τη διαβάσω. Πείτε μου ποια από όλες αυτές είναι έτσι, εκείνη που περισσότερο σας συναρπάζει, αν και όλες αυτές φαντάζομαι ότι με συνέπεια της ασκείται. Πρώτα απ' όλα θέλω, κύριε Σκιαδόπουλε, να σας διευκρινίσω ότι ακούγονται βαρύγδουπα όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά μερικά από αυτά είναι απλοί τίτλοι, οι οποίοι καταγράφονται στα βιογραφικά των εγκυκλοπαιδιών, χωρίς να έχουν καμιά ιδιαίτερη ουσία. Άλλοι από αυτούς είναι πολύ σημαντικοί και ίσως άλλοι, οι οποίοι δεν μνημονεύονται, είναι ακόμα σημαντικότεροι. Συνεπώς, η απαρίθμιση αυτών των ιδιοτήτων ίσως δίνει μια εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στην πραγματικότητα. Τώρα, από αυτές που μνημονεύσατε και που βέβαια είναι οι κύριες, αν θέλετε, ενασχολήσεις μου και όχι οι παρεπόμενες, κατά καιρούς και κατά διαστήματα, ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο μες το οποίο εντάσσονται, με γεμίζει περισσότερο, γιατί αυτή την ερώτηση που κάνατε. Δηλαδή, υπήρξε μια εποχή που με συνύπαζε η ιστορία του ακαδημαϊκού δασκάλου. Και μάλιστα, όταν είχα εκλεγεί, όχι αρχικά ως καθηγητής, αλλά ως ειδικός επιστήμων, σε ένα πανεπιστήμιο που μόλις είχε ιδρυθεί και που μαζί με άλλους συναδέλφους αναγκαστήκαμε να κουβαλήσουμε ακόμα και τις καρέκλες στον όμο μας. Μιλάτε για το Δημοκρίτιο. Μιλάω για το Δημοκρίτιο. Το οποίο εξακολουθεί να έχει. Σχολή Κομωτινής. Εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Τα προβλήματα ήταν εγγενή από τη στιγμή που έγιναν. Ίσως το κουβεντιάσουμε αυτό. Όλη αυτή η δημιουργία από το μηδέν ήταν κάτι συναρπαστικό. Ήταν και μια άλλη εποχή με τους φοιτητές τότε. Μιλάω για την περίοδο 74 με 80 περίπου. Οι φοιτητές τότε, θα θυμάστε, ήταν έντονα πολιτικοποιημένοι, είχαμε βγει από τη δικτατορία, ήμασταν όλοι μας έντονα πολιτικοποιημένοι. Ναι, φαντάζομαι όχι μόνο οι φοιτητές. Τα προβλήματα του διεθνούς χώρου ενδιέφεραν έντονα τους φοιτητές, γιατί είμαι καθηγητής του διεθνούς δικαίου και έτσι με αυτά ασχολούμαι. Και θυμάμαι ότι γινότανε συζητήσεις για ζητήματα που μας φαίνονται σήμερα πολύ απομακρυσμένα, τον πόλεμο στην Κορέα, παραδείγματος χάρη, με γεμάτα ακροατήρια, γεμάτα αμφιθέατρα. Θυμάμαι και για τον πόλεμο της Καμπότζης που αναφερόντουσαν τότε. Και για τον πόλεμο της Καμπότζης και βλέπατε τους φοιτητές οι οποίοι πραγματικά θέλαν, διψούσανε και είχαν απόψεις. Έχει μια γοητεία του, ασκεί μια γοητεία του. Αυτό ήταν πάρα πολύ γοητεία.